αφέντη. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. When the Sabbath was passed, Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Salome, bought spices so that they might go and anoint Jesus. And very early on the first day of the week they went to the tomb, when the sun had risen. And they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the door of the tomb? And looking up, they saw that the stone was rolled back, for it was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were amazed. And he said to them, do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified and has risen. He is not here. See the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him. And he told you. And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had come upon them, and they said nothing to anyone, for they were afraid. Εν του καταβάλλον Αγίου Ευαγγελίου το Ανάγκλος μα πρόσκομε. Δόξα Κύριε, δόξα Συ. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαλίνη και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, η κόρασα τα λόματα ή να έρθουν σε αλήψωση των Ιησούν, και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων, ανατύλαντος του ηλίου, και έλεγον προς εαυτός της αποκυλήσει μη το λίχνον εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψα σε θεωρούσιν ότι αποκεκλείς θεωρήτως ήγκαρ μέχας φόδρα και εις ερθούσε εις το μνημείο λίδον εαλίσκον κατημένον εκ της δεξιής περιβεβλημένον στον ηλεκτή και εξεταμβήτησαν ο δε λέγει αυτές μη εκταμβήστε τι Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών τον εσταυρωμένον ηγέρθη που και στην όδε είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγεται είπατε στις μαθητές αυτού και τον Πέτρο ότι προάγει μας εις την Γαλιλαία εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν και εξερθούσε πήγον από του μνημείον είχε δε αυτάς τρόμος και έξασης και ουδενή ουδεν είπαν δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και τροπιό και αδιαιρέτω τριάντη πάντοτερ ή και εις τους αιώνα εις των αιώνων. Αμήν.